συνδράμαμε στην προσπάθεια να σβήσει η πυρκαγιά. Είναι δύσκολη, όπως βλέπετε κι εσείς. Οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Έχουμε μια δύναμη 15 εθελοντών αυτή τη στιγμή. Έχουμε πυροσβεστική αντλία. Καλύπτουμε και τυχόν ατύχημα που μπορεί να γίνει, έτσι. Και προσπαθούμε κι εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο. Εκένωση έγινε, αλλά θεωρώ ότι την ανέλαβε η αστυνομία μαζί με την πυροσβεστική. Γιατί έχουμε τα ζώα εδώ και γι' αυτό ήρθα. Μέχρι τώρα είναι ασφαλής, αλλά τώρα και πέρα δεν ξέρω. Εγώ ήρθα κατά τις 11 η ώρα παπέρα. Τότε σας επήγαινε η φωτιά κιόλας. Εγώ έχω έρθει σαν υδροφόρο και βοηθώ τα μικρά πυροσβεστικά που τα εφοδιάζω με νερό. Τίποτα άλλο, δηλαδή κάτι άλλο δεν μπορώ να κάνω. Τι περιοχή, κάπου από εδώ ξεκίνησε, από εκεί. Τώρα που μη ρωτάς παραπέρα. Δεν ξέρω πράγμα. Ελιές και, παιδιά. Ελιές και, τα πάντα. Ελιές, μέλισσες, πρόβατα, τα πάντα. Τα πάντα και. Δεν θα μείνει τίποτα. Η εκένωση πρέπει να είναι γύρω στις 12. Κάπου εκεί. Και κόσμο βοηθάει όλος ο κόσμος, αλλά είναι ανεξέλεκτα, τα βλέπετε. Θα μετρούμε τις πληγές μας αύριο, ως συνήθως. Αυτό θα γίνει. Καίγεται δυστυχώς, έχει και τόπος ο δικό μου. Την άλλη μέρα δεν έχω τι να τις κάνω. Όπως βλέπετε, δεν έχουν καεί, αλλά θα καεί ο τόπος. Κάνει το ίδιο. Με καεί ο τόπος, τι θα γίνει μετά. Με τα πρόβατα, έχω πάει λίγο στα 500 πρόβατα εγώ εδώ φέρμενα τώρα. Φέρμενα τώρα, τις έχω κλεισμένες στο υπόστο, κάνω εδώ πώς θα συνεχίσει η βοηθεία, πάτσι πάρω να φύγω. Έτσι να το λέμε. Ούτε πυροσβεστική δουλεύει, ούτε περιφέρεια δουλεύει. Ούτε αστυνομία δουλεύει, τίποτα δεν δουλεύει. Αφήσανε όλη την περιοχή και κάηκε και κάνουν βόλτες. Ελικόπτερα δεν υπάρχουν, αεροπλάνα δεν υπάρχουν. Ήρθε ένα, χάλασε και έφυγε. Ήρθανε δύο και σε 10 λεπτά σηκώθηκαν και φύγανε. Και τώρα πιάγεται όλη η περιουσία των ανθρώπων. Αν πήγαν στο Ροδάκινο, τι, ένα έχει. Δηλαδή αφήσανε τη φωτιά εδώ και πήγαν στο Ροδάκινο. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Ίσως να είναι μεγαλύτερη από το 11. Ίσως να είναι μεγαλύτερη.